Μια μεγάλη κακοκαιρία έπληξε το χωριό μας την Κυριακή στις 28 Δεκέμβρη το βράδυ, την τελευταία Κυριακή του χρόνου, με ισχυρότατους νοτιάδες και πολύ καταιγιστικές βροχές. Ακόμα ακούγονται σήμερα ξημερώματα Δευτέρας τα ρέματα να βουίζουν που κατεβάζουν τα νερά που άφθονα έπεσαν όλη τη νύχτα. Βλέπω τα αποτελέσματα των ισχυρών ανέμων που κατέστρεψαν το προστατευτικό δίχτυ της περίφραξης του σχολείου που φτιάχτηκε το καλοκαίρι. Δεν ήταν και τόσο ανθεκτικό, μάλλον πρέπει να μπαίνει και να βγαίνει στην αρχή και στο τέλος του καλοκαιριού, γιατί δύσκολο να αντέξει τις χειμωνιάτικες κακοκαιρίες. Οι άνεμοι ήταν τόσο σφοδροί που παρέσυραν ακόμα και πασίβαρες σκάλες, όπως αυτήν εδώ την διπλή εξάμετρη που ήταν τοποθετημένη μέσα στο καμπαναριό. Απορεί κανείς μια τόσο βαριά σκάλα πως κατάφερε και την έριξε ο αέρας κάτω, και μαζί παρέσυρε και άλλη μία που ήταν δίπλα αλουμινένια. Και μάλιστα ο άνεμος παρέσυρε και κατέστρεψε την φάτνη που είχαμε φτιάξει εδώ και όπου είχαμε παρακολουθήσει την παραμονή των Χριστουγέννων τα παιδιά να μας λένε τα κάλαντα. Τώρα μεταβλήθηκε σε ένα σωρό ερυπείων. Ο νοτιάς συνεχίζει να φυσάει βεβαίως, αλλά βλέπουμε και κάποια ανοίγματα στον ουρανό. Και ελπίζουμε στη διάρκεια της ημέρας να κοπάσει εντελώς. Είναι 29 Δεκεμβρίου σήμερα και σας ευχόμαστε από το αγαπητό μας χωριό, το Πολύδροσο Θεσπρωτείας, το Πολύδροσο που ανήκει στο Δήμο Σουλίου, σας ευχόμαστε καλή πρωτοχρονιά και ένα καλό, χαρούμενο 2015 με καλές βροχές και καλούς άνεμους. Όχι καταστροφικά καιρικά φαινόμενα. Χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους και τους χωριανούς και τους γνωστούς ανά την οικουμένη. Γεια σας και χαρά σας.